Βρισκόμαστε στο χωριό Άγιος Τουμάς, είμαστε στο κεντρικό ναό της Ενορίας. Ο ναός εδώ είναι αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου, πανηγυρίζει 7 και 8 Σεπτεμβρίου και είμαστε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, την οποία την έχουμε ονομάσει η Παναγία της Λιάτανης, επειδή το χωριό παλαιότερα λεγόταν Λιάτανη. Η εικόνα αυτή βρισκόταν στο παλαιό ναό, εδώ σε αυτόν τον τόπο, ήταν η εικόνα του τέμπλου και σε αυτήν εδώ την εικόνα οι κάτοικοι εδώ του χωριού του Αγίου Δουμά έχουν εναποθέσει τα αφιερώματά τους, τις αγωνίες τους, τις προσδοκίες τους και την αγάπη τους. Από ό,τι μας έχουν πει και βλέπετε κι εσείς, είναι μια εικόνα στον τύπο της Παναγίας της Οδηγήτριας. Είναι λαϊκή τέχνη, δεν είναι βυζαντινή, είναι λαϊκή τέχνη. Και από ό,τι μας έχουν πει δύο-τρεις αγιογράφοι ειδικοί, η εικόνα αυτή χρονολογείται ότι έχει φτιαχτεί από λαϊκό ζωγράφο στη Χαλκίδα γύρω στο 1840 χρονολογείται. Αλλά εδώ για τους αγιοδημήτες είναι ό,τι πολυτιμότερο θησαυρός υπάρχει για το χωριό είναι αυτή η Παναγία, την οποία οι παλαιότεροι κάτοικοι, όπως βλέπετε, από αγάπη και ευλάβεια της έβαλαν ασημένιο είναι το φωτοστέφανό της, αλλά και τα χέρια της Παναγίας είναι ασημένια και την έχουμε εδώ ως προστάτηδά μας, φρουρό, και είναι για μας ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον Άγιο Δουμά.
βρισκόμαστε στη θέση σπηλιά και στο εξοπλίσι της Παναγίας της Λιατανιώτισσας. Και θα πούμε δύο λόγια πώς φτιάχτηκε αυτό εδώ το εκκλησάκι. Τον Δεκέμβριο του 2007, στο κατηχητικό σχολείο του Αγίου Θωμά, τρία κορίτσια του Δημοτικού, σε μια εργασία που τους είχα βάλει για την Παναγία μας, να βρουν ονόματα, έγραψαν το όνομα Παναγία Ηλιατανιώτισσα. Είχαν γράψει κάπου στα 40 ονόματα, δηλαδή Παναγία της Τίνου, Παναγία Σουμελά, Παναγία Εκατονταπηλιανή, Παναγία Τριχερούσα και άλλα πολλά ονόματα. Μέσα σε αυτά τα ονόματα, αυτές οι τρεις μαθήτριες γράψανε και Παναγία Ηλιατανιώτισσα. Όταν τις ρώτησα πού το βρήκαν αυτό το όνομα, και οι τρεις μου είπαν, μα η Παναγία που έχουμε αυτό το εικόνισμα που σας είχαμε πάει πιο μπροστά στον κεντρικό ναό, το χωριό δεν λεγόταν Λιάτανη. Άρα και η Παναγία που υπάρχει σε αυτό το χωριό λέγεται Παναγία Λιατανιώτισσα. Αυτό έγινε 16 Δεκεμβρίου του 2007. Το 15 Αύγουστο του 2007, στο κήρυγμά μου, αντί να κάνω κήρυγμα για την Παναγία, ανέφερα στο εκκλησίασμα αυτό το γεγονός. Δεν είπα βέβαια τα ονόματα των κοριτσιών, είπα ότι τρεις κοπέλες μου γράψανε ονόματα της Παναγίας και μέσα σε αυτά τα ονόματα γράψαν και το όνομα Παναγία Ηλιατανιώτισσα. Όταν το άκουσαν οι κάτοικοι εδώ του χωριού και μια ομάδα ανδρών, με πλησίασαν και μου είπανε, μας άρεσε αυτό που μας είπε σήμερα, μας συγκίνησε, και φτιάχτηκε μια ομάδα και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο χτίστηκε αυτό εδώ το εκκλησάκι. Η πέτρα είναι από εδώ, από την περιοχή μας, και έτσι από το 2009 και μέχρι σήμερα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, οι κάτοικοι του Αγίου Θωμά ερχόμαστε και λειτουργούμε το 15 Αύγουστο, την ημέρα της Παναγιάς μας, εδώ σε αυτό εδώ το εκκλησάκι, και τιμούμε πια την Παναγία την Λιατανιώτισσα.